Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει με όλα τα μέσα την Ελληνογαλλική Συμφωνία και προσπαθεί να την παρουσιάζει ως εθνική ιστορική υπόθεση για να παραπλανήσει το λαό και να αποσπάσει συνένεση. Όμως, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν μπορεί να κρύψουν ότι η συμφωνία αυτή δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα και την άμυνα της χώρας. Υπηρετεί τους γενικότερους στόχους της ελληνικής αστικής τάξης στην αντιπαράθεση με την τουρκική και εμπλέκει βαθύτερα το λαό μας στους σχεδιασμούς της Γαλλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους φοδρούς υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε ποιες συνθήκες προωθείται η συμφωνία? Η αποχώρηση των Αμερικάνικων δυνάμεων από το Αφγανιστάν μετά 20 χρόνια καταστροφικού πολέμου και κατοχής, η αναδιάταξη των δυνάμεών τους στην πλευρά του Ινδοειρηνικού και η συγκρότηση της συμμαχίας AUKUS μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας και Βρετανίας στον ανταγωνισμό με την Κίνα προσθέτουν νέα στοιχεία στις διεθνείς εξελίξεις. Σε αυτό το τοπίο, η Γαλλία που δέχτηκε πισόπλατη μαχαιριά από τους συμμάχους της, όπως δήλωσε η γαλλική πλευρά, για την ακύρωση της παραγγελίας των γαλλικών υποβρυχίων προς την Αυστραλία, αποζημιώνεται με έναν τρόπο με την πώληση των φρεγατών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εντείνει τη διεθνή δράση της. Η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, είναι ισχυρή υπεριαλιστική δύναμη που εκπληρώνει ιδιαίτερο ρόλο στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, διαθέτει πυρηνικά όπλα, 11 στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό, έχει συμμετοχή σε πολλούς ευρωατλαντικούς πολέμους στο Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Αχτή Ελεφαντοστού, Τσάντ, Σομαλία, Μάλι, Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία. Αυτή είναι η συμμαχική δύναμη, κύριε Υπουργέ, που διαφημίζει η κυβέρνησή σας όλη αυτή την περίοδο. Η γαλλική αστική τάξη διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης της. Επεκτείνει την παρέμβασή της σε όλη την Ιδρώγειο και διευρύνει τις συμμαχίες της για τα δικά της συμφέροντα. Αναζητεί καλύτερη θέση στην αναμέτρηση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Τα παραπάνω στοιχεία αντανακλώνται στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, η οποία περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία. Αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ έναν δολοφονικό μηχανισμό κατά των λαών ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και αναδεικνύει το ρόλο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πίσω από δεκάδες επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, η Ελληνογαλλική Συμφωνία στηρίζει και στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Ανοίγει το δρόμο σε γαλλικές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα δίπλα στις αμερικανονατοικές. Αξιοποιεί τη λεγόμενη διαρθωμένη στρατιωτική συνεργασία, τη γνωστή ΠΕΣΚΟ, και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβασης που πρωταγωνιστεί η Γαλλία και θέτει το ζήτημα της δημιουργίας Ευρωστρατού στο πλαίσιο της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ για να εκπληρώσει η Ευρωπαϊκή Λυκοσυμμαχία πιο προωθημένο ρόλο στους ανταγωνισμούς. Υιοθετεί όλα τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το άρθρο 2 περί βοήθειας και συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο κράτη
ως σανίδα σωτηρίας στις τουρκικές προκλήσεις. Και ρωτάμε, πού πήγαν οι πολυδιαφημισμένες ρήτρες συνδρομής και βοήθειας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αυτή η συμφωνία και αυτές που έχει συνάψει η κυβέρνηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ οδηγούν την Ελλάδα σε εμπλοκή σε ευρύτερα πεδία γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό με την ατοϊκή Τουρκία. Επί της ουσίας, κύριοι της κυβέρνησης, δίνεται εργαλεία στην αστυτική τάξη της Γαλλίας για να συμμετάσχει από καλύτερες θέσεις στο παζάρι του ευρωατλαντικού υπεριαλιστικού συνασπισμού με την Τουρκία για τον καθορισμό σφαιρών επιρροής, μεριδίων ζωνών κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Γαλλία και η Τουρκία αναμετριούνται και παζαρέμουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ, περιοχές κρίσιμες για τη διατήρηση του γαλλικού καπιταλισμού σε θέση παγκόσμιας δύναμης. Από ποιον λοιπόν προσδοκάτε να σας συνδράμει? Έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη και οι συμμαχίες τους μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, όπως λέτε, να υποστηρίξουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκληματικές ευθύνες για την κυπριακή τραγωδία, την κατοχή και τη διχοτόμηση του νησιού. Κάτω από τη μύτη τους αμφισβητούνται τα ελληνικά σύνορα από την Τουρκία. Η κυριαρχία ελληνικών νησιών, παραβιάζεται ο εναέριος και θαλάσσιος χώρος, κλιμακώνονται οι προκλήσεις όπως αυτές τις μέρες ανατολικά της Κρήτης και στην περιοχή από το Καστελόριζο μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ. Πριν ένα χρόνο, κύριε Υπουργέ, η Κύπρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψε με τη Γαλλία αμυντική συμφωνία. Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total έχει πατήσει από χρόνια πριν πόδι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά αυτά δεν σταμάτησαν τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η κατάσταση χειροτέρεψε. Αυτό που καθορίζει τη στάση των υπεριαλιστικών σας συμμάχων είναι τα συμφέροντά τους, η στρατηγική σχέση με την Τουρκία και η απόσπασή της από την επιρροή της Ρωσίας, η ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η business μεταξύ των αστικών τάξεων. Την ίδια χρονική περίοδο, το ξέρετε, την ίδια χρονική περίοδο που εσείς πανηγυρίζατε για το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, ο Γάλλος εντεταλμένος υπουργός για το εξωτερικό εμπόριο επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενος από Γάλλους επιχειρηματίες, και συμπροέδρευσε με τον Τούρκο Υπουργό Εμπορίου στην 6η Σύνοδο της Μειχτής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Γαλλίας-Τουρκίας. Δεν μπορείτε λοιπόν να καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες για σωτήριες γαλλικές παρεμβάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε είδους τέτοια συμμαχική παρέμβαση, με όποιο όνομα κι αν εμφανίζεται, βοήθεια ή συνδρομή, έχει τη σφραγίδα των δικών τους γεωπολιτικών επιδιώξεων. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά και περιπλέκουν τα προβλήματα. Αυτό που μένει τελικά στο χέρι από το άρθρο 2 της συμφωνίας είναι η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Μάλι και γενικότερα στην περιοχή
του Σαχέλ στην Αφρική και σε άλλες επικίνδυνες αποστολές για να συνδράμετε τα γαλλικά στρατεύματα, και αυτό είναι πρόκληση για το λαό μας. Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι επιλογές της συμφωνίας είναι επί της αρχής στρατηγικά ορθές, ξεπλένει την πολιτική της κυβέρνησης και καλλιεργεί συγχύσεις ότι οι υπεριαλιστικές συμμαχίες μπορούν να εγγυηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία είναι ενιαία και συστατικό της στοιχείο είναι η συμμετοχή ελληνικών ενόπλων τμήματων στο Σαχέλ και άλλες περιοχές. Οι ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποκριτικές, πολύ περισσότερο που επί της κυβέρνησής του συνεχίστηκε η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό μέχρι και στο Αφγανιστάν και στη διάρκεια του υπεριαλιστικού πολέμου και συμμετοχή με μάχημα τμήματα. Η κυβέρνηση διαφημίζει υπερφύαλα τα μαχητικά Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελαρά και υπάρχουν τρία κρίσιμα ζητήματα. Πρώτο, οι εξοπλισμοί δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Ελληνικές φρεγάτες περιπολούν σε πολλά σημεία του ορίζοντα. Αεροσκάφοι F-16 φυλάσσουν το εναέριο χώρο της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τις νατοϊκές οδηγίες. Στείλατε πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενάντια στο Ιράν, στη θέση των Αμερικάνικων Patriot που κατευθύνονται στον Ινδοειρηνικό. Το τονίζουμε. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμιά θέση ούτε στον Περσικό, ούτε στην Αφρική. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων. Δεύτερο, για τις νατοϊκές ανάγκες ο λαός μας πληρώνει 4 δισεκατομμύρια και πάνω ευρώ το χρόνο και θα πληρώσει πολλά ακόμα δισεκατομμύρια για τις νέες παραγγελίες. Και εσείς ληστεύετε τους εργαζόμενους με τη φορολογία και ισχυρίζεστε πως δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, τους μισθούς και τις συντάξεις. Δίνετε ψίχουλα για τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς, τους σεισμοπαθείς. Τρίτο, η πολιτική σας τροφοδοτεί την κούρσα των εξοπλισμών που είναι βαρέλι δίχως πάτο. Προβάλλεται την αποτελεσματικότητα των μαχητικών Ραφάλ και η Τουρκία φιλοξένησε ευθύς αμέσως 35 Ραφάλ από το Κατάρ και γνωρίζετε καλά πως τόσο στα Ραφάλ όσο και στις φρεγάτες η τουρκική κυβέρνηση απαντά με τους ρώσικους S-400 και νέο ενισχυμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Στη συζήτηση στη Βουλή για την αναβάθμιση των F-16 ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, όλοι σας, ισχυρίστηκαν ότι εξασφαλίστηκε η αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Πού πήγαν όλα αυτά? Το βασικό είναι πως το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ρητά ότι η αναβάθμιση των F-16 θα ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να υποστηρίξει το ΝΑΤΟ. Και αυτά τα κρύβεται. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία συμβαδίζει με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία το 2020, αναβαθμίστηκε η Σούδα, δημιουργήθηκαν βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα,
το Στεφανοβίκιο χρησιμοποιούνται για την περικύκλωση της Ρωσίας. Τώρα προκλητικά ετοιμάζει η κυβέρνηση τη νέα συμφωνία 5 ετούς ή αορίστου διάρκειας με νέες βάσεις στην Καβάλα, την Ξάνθη ή σε άλλες περιοχές. Παρακαλάτε για βάσεις στη Σκύρο. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε υπεριαλιστικό ορμητήριο, σε στόχο αντιπίνων και βάζετε το λαό σε μεγάλους κινδύνους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψηφίζει την Ελληνογαλλική Συμφωνία και καλεί το λαό να μην δώσει βάση στις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες, να καταδικάσει την πολιτική της εμπλοκής, να δυναμώσει ο αγώνας κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξυλωθούν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και ο λαός μας να περάσει στην αντεπίθεση, να αναμετρηθεί με την εξουσία του κεφαλαίου για την ανατροπή της, για να οικοδομήσει σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους και να ζήσει ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς. Ακούγοντας τον κύριο Λοβέρδο να πω μόνο μια κουβέντα, για το ΚΚΕ έχει μεγάλη πείρα από τη συμμετοχή του στους αγώνες του λαού μας σε όλες τις άγριες στιγμές της ιστορίας. Ο πατριωτισμός συνδέεται με την πάλη για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών της πλουτοκρατίας με τους σχεδιασμούς και την εχώρηση δικαιωμάτων στις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και θα επιβεβαιώνεται διαρκώς μέσα στη ζωή. Σας ευχαριστώ.